τα ακουγόταν και ονόματα κάποιων ατόμων από εδώ. Ναι. Επικοινώνησα με τον Δήμαρχο και του ζήτησα να βρεθούμε. Ναι. Γιατί θα πρέπει να δούμε πώς θα το. Το χειριστούμε αυτό το θέμα. Πώς θα το χειριστούμε. Βέβαια. Γιατί σίγουρα το ξέρουμε από προηγούμενες κινητοποιήσεις ότι θα αποδοθούν ευθύνες σε άτομα που ίσως. Σε άλλους πρέπει, σε άλλους δεν πρέπει, ξέρετε τι γίνεται αυτές τις κινητοποιήσεις. Ναι, ναι, ναι. Όμως, από ό,τι ξέρω, στα γρήγορα τώρα σας ρωτώ, από ό,τι μου είπαν και οι παραγωγοί, δεν ξεκίνησε από τους παραγωγούς αυτή η ιστορία. Ήταν προκλητική από τους ναυτερούς. Από το κράβι. Έτσι, ήμασταν μπροστά εκείνη την ώρα. Υπήρχαν, να ξέρετε αυτό από πληροφορίες μέσα από την αστυνομία, ότι υπήρχαν και κάποια άτομα πέρα των αγροτών. Αυτό είναι σίγουρο. Έτσι. Οι αγρότες πήγαν με διάθεση το καράβι να φορτωθεί. Ναι. Είναι αδιανόητο, δεν χωράει σε κανένα νου ότι οι αγρότες πήγαν εκεί για να διώξουν το καράβι. Ναι. Έτσι. Ναι. Η πρόκληση λοιπόν ξεκίνησε καταρχήν από το καράβι επάνω. Mm-hmm. Έτσι. Mm-hmm. Οι αγρότες μπορεί να ήταν οργισμένοι, μπορεί να ήταν έτσι έντονοι, αλλά ούτε τα βεγγαλικά έβγαν από αγρότες, ούτε οι πρώτες προκλήσεις έγιναν από αγρότες. Αυτό το ζήσαμε όσοι ήμασταν εκεί. Μάλιστα, όσοι και μάλιστα ο κάβος που έκοψε, κόντεψε να σκοτώσει και ανθρώπους. Έτσι, αυτό μου λένε έτσι πολύ η παραγωγή μας. Ναι. Και εγώ φοβάμαι ότι ίσως ήταν στημένο και κάπως το επεισόδιο, προβοκάτσια δηλαδή, θέλοντας το καράβι να μην φορτώσει εκείνο το βράδυ, μετά από έντονες πιέσεις των αγροτών. Έτσι είναι μια δικιά μου έτσι, προσωπική εντύπωση που ότι έψαχναν κάποιο λόγο να φύγει το καράβι από το λιμάνι έστω προσωρινά. Τώρα ότι ήταν κάποιοι υπερβολικοί, δηλαδή με το λιμενάρχη σε όλες τις μέρες, εγώ τον έζησα από κοντά, είχαμε κάποια επαφή μέσω του δικού μας λιμενάρχη εδώ, ο άνθρωπος δεν ήταν καθαρά στο χέρι του να παρεταξέρουμε αυτά τα πράγματα. Ναι, ναι, μα νομίζω ότι και οι ναυτιλιακές λοιπόν εδώ έπαιξαν ένα πολύ άσχημο ρόλο, νομίζω. Δηλαδή, το λέω αυτό έτσι, με το σκεπτικό ότι φύγαν από Νάξο, από εκεί, από τα νησιά αυτά, σπάσανε οι ίδιες οι, πώς λένε, οι ναυτιλιακές στην απεργία, έτσι, και έφυγαν καράβια από εκεί, έκαναν δρομολόγια, δηλαδή, μια μέρα πριν. Έτσι, και αυτό εδώ πρέπει να αναλογιστούμε και εμείς και τις ευθύνες των ναυτιλιακών που ζουν από την δουλειά του παραγωγού της Κρήτης, έτσι, αλλιώς πώς θα είχαν αυλώσει τόσα καράβια με τον τουρισμό μόνο. Μην τρελαθούμε. Το χειμώνα ποιος στηρίζει αυτές τις ναυτιλιακές. Πάντως να ξέρουν οι αγρότες μας ότι ο λιμενάρχης Ακλείου είχε περίσσει ο θάρρος, θα μπορούσε να μην είναι εκεί με τόσα άτομα, και όμως ήταν εκεί. Εγώ αυτό που δέχομαι είναι μέχρι ένα σημείο. Τον έχουμε εκεί, τον κρατάμε, δεν διαφωνεί κανείς, πιέζουμε με αυτόν τον τρόπο, αλλά οι περίσσιες ενέργειες, οι βρισχές και οι χειροδικίες, ας πούμε, αυτά δεν χρειαζόταν, έτσι. Και κάποια στιγμή που προσπάθησα να τον προστατεύσω, δέχτηκα κι εγώ και προπλακισμό, να το πω έτσι, και κάποια σχόλια καθόλου σεμνά. Μέχρι και τα δάχτυλα τώρα, μην ξέρω τώρα το δάχτυλο μας σήκωναν οι ναυτεργάτες, αυτό λένε, μου λένε η παραγωγή. Έτσι, δαχτυλάκια και λοιπά, ξέρετε τώρα τι εννοώ. Και παντελόνια κατέβαση. Α, μάλιστα. Λοιπόν, όσοι ήμασταν εκεί κοντά, ζήσαμε κάποια πράγματα. Μάλιστα, ωραιότατα. Ωραιότατα. Τι να πω τώρα, δηλαδή, εντάξει. Τέλος πάντων. Το θέμα είναι πώς θα το διαχειριστούμε τώρα που είναι ζεστό, να προλάβουμε άλλες χρονιές από τέτοιες καταστάσεις. Έτσι, αυτό είναι το διακύβευμα. Αυτό είναι το. Και εμείς εκεί δίνουμε έμφαση ιδιαίτερη σήμερα, διότι δεν θα πρέπει να το ξαναζήσουμε αυτό με καμία σε καμία των περιπτώσεων και με καμία κυβέρνηση. Το τονίζω. Έτσι. Λοιπόν. Οπότε, φαντάζομαι ότι είστε εσείς που ήσασταν εκεί και το ζήσατε ότι. Αν φωτογραφηθούν δικοί μας άνθρωποι, τέλος πάντων θα μπορείτε να καταθέσετε τη μαρτυρία αυτή, κύριε Προεστάκη, έτσι. Και στο κάποια στιγμή νομίζω είχε το Crit TV απευθείας, εγώ παρενέβηκα και μίλησα για την εγκληματική ενέργεια του πλοίαρχου. Αυτό που έκανε ήταν έγκλημα. Και κάποια στιγμή ο εισαγγελέας θα πρέπει να επεμβαίνει παντού. Έτσι. Δηλαδή ζήτησε να απομακρυνθεί ο κόσμος για να σβήσουν τη φωτιά. Μάλιστα. Πολύ καλά έκανε, έτσι. Το θέμα είναι γιατί δεν το ζητάει
για να σβήσει η φωτιά που έχει ανάψει τον αγροτικό κόσμο. Να. Δηλαδή, ο κόσμος που πήγε ήταν πολύ εξοργισμένος, έτσι. Έρχονται γιορτές. Ζητάνε μόνο, κάθε μέρα ζητάνε. Mm-hmm. Και κάποια στιγμή που θα ερχόταν η στιγμή να πάρει κάποια χρήματα, του τα κόβει. Ναι. Εκεί παρεμβαίνει ο εισαγγελέας απλά, mm-hmm. τα δύσκολα γιατί δεν παρεμβαίνει. Ο νόμος δεν πρέπει να τηρηθεί, δεν πρέπει να παρεμβεί. Ναι, όχι με δύο μέτρα και δύο σταθμούς, το λένε έτσι, διαφορετικά, δεν κατάλαβα. Δηλαδή από τη μια... Ναι. Από τη μια να μην εφαρμόζεται ο νόμος που ισχύει και από την άλλη, τέλος πάντων, ναι. Οπότε, προβοκάτσια λέτε λοιπόν εσείς κύριε Προυστάκη, ότι ναι, από όλα όσα είδατε που ήσασταν παρών, πιστεύω ότι κάποιοι εκμεταλλεύτηκαν και τους αγρότες αλλά και τους ναυτεργάτες στην προκειμένη περίπτωση, αλλά νομίζω οι ναυτεργάτες ήταν, ναι, ήταν προκλητικοί, ακόμα και τα παντελόνια κατέβαζαν στους παραγούς από κάτω και πάλι καλά δηλαδή. Μην τους βάζουμε όμως όλους στο χώρο, έτσι. Κάποιος, όχι, είπα κάποιοι. Μπορεί κάποιοι να ήταν αυτός που ήθελε να δημιουργήσει το πρόβλημα. Ναι, παντού υπάρχουν θερμόαιμοι. Έτσι ακριβώς. Έτσι και ξεφεύγουν. Και πόσο μάλλον σε αυτά τα, πώς το λένε, σε αυτούς τους καιρούς τους περίεργους που ζούμε τώρα, θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ. Δεν ξέρω αν κάτι θέλετε να προσθέσετε, αλλά να το δούμε με τη σοβαρότητα που του αρμόζει. Έτσι. Ωραία, τώρα θα τα ξαναπούμε. Κύριε Προυστάκη, καλημέρα. Καλημέρα. Να είστε καλά, γεια σας. Λοιπόν, αυτά. Ναι.